Καλησπέρα φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστρες από τις τρομοκρατημένες Βρυξέλλες, από μια Ευρώπη η οποία έχει τρομοκρατηθεί από ό,τι έχει συμβεί σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο και σε δύο σταθμούς του μετρό κοντά στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι 28 ηγέτες, όπως τους αποκαλώ νάνους, έσπηραν ανέμους και θερίζουν θύελλες. Προσπαθούν με νύχια και με δόντια να αποχριστιανοποιήσουν την Ευρώπη και να φέρουν σε αντικατάσταση τον μουσουλμανισμό, τους Ισλαμιστές, οι οποίοι σειραίουν από τα σύνορα Τουρκίας-Ελλάδος και φτάσανε μέχρι εδώ. Βέβαια, τα γκέτο, τα οποία βρίσκονται στις πρωτεύουσες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ισλαμιστών, είναι πολλά. Ψάχνουν να βρουν τρομοκράτες παντού. Οι τρομοκράτες όμως έχουν εισέλθει, κατοικούν στην Ευρώπη, κατοικούν στις πρωτεύουσες και το απέδειξαν έμπρακτα σήμερα, όπως το είχαν αποδείξει και προμηνών στη Γαλλία. Και όπως πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν. Και ξέρετε γιατί δεν θα σταματήσουν. Διότι η πολιτική που εφαρμόζεται είναι ανεκδίκητη. Είναι ανεκδίκητη σε όλα τα επίπεδα. Βλέπουν παντού εφιάλτες. Δεν κυνηγούν τους εφιάλτες, αλλά βλέπουν εφιάλτες τους εθνικιστές. Τους προειδοποιώ από αυτή εδώ τη θέση. Η άνοδος του εθνικιστικού κινήματος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά πανευρωπαϊκά, θα είναι τεράστια. Διότι είναι η μόνη, όπως και η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, που είχε προειδοποιήσει για το τι έρχεται. Εάν νομίζουν ότι με όλα αυτά τα οποία μαγειρεύουν, θα σταματήσουν αυτή την άνοδο, είναι γελασμένοι. Ο κόσμος, οι λαοί, έχουν καταλάβει τι παιχνίδι παίζεται. Οι πόλεμοι, τους οποίους άρχισε η Αμερική με τη συνδρομή, μεγάλη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργούν αυτά τα αποτελέσματα, τα ικτρά, τραγικά, τα οποία είδαμε σήμερα και στο Βέλγιο. Πολλοί οι νεκροί και πάρα πολλοί οι τραυματίες. Αλίμονο από αυτούς που χάθηκαν. Υποκριτικά μαζευτήκανε για να τηρήσουν εδώ σήμερα ενός λεπτού σιγή. Αυτά δεν λύνουν τα προβλήματα. Τα προβλήματα τα λύνουν μέτρα δραστικά. Προστατεύστε όλα τα κράτη της Ευρώπης στα σύνορά σας. Πολύ δε περισσότερο η Ελλάδα. Είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Το έχουμε πει από αυτή τη θέση εδώ πολλές φορές. Το έχουμε διακηρύξει. Η Ελλάδα έχει ομοιογενή πληθυσμό. Το όμεμο, το ομόγλωσσο και τα κοινά των θεών ιδρύματα, κατά τον Ηρόδοτο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχθεί τέτοιες καταστάσεις ο λαός μας, πολύ δε περισσότερο, είμαστε πάρα πολύ λίγοι για να θρηνήσουμε θύματα τύπου Βελγίου. Συναγωνιστές και συναγωνίστρες, γεια σας και από εμένα, από εδώ από τις Βρυξέλλες. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα. Σήμερα, για ακόμα μια φορά, η Ισλαμική τρομοκρατική ενέργεια που έπληξε τις Βρυξέλλες. Η σκέψη όλων μας φυσικά είναι πρώτα απ' όλα στα θύματα, αλλά η δεύτερη σκέψη μας είναι το συνέστημα της οργής. Η οργή ενάντια στην ιδεολογία αυτή που οδηγεί κάποιους ανθρώπους να κάνουν τυφλά χτυπήματα αδιαφορώντας για το ποιος θα σκοτωθεί και ποιος θα ζήσει. Ποιοι είναι αυτοί όμως που οδηγούν αυτούς τους ανθρώπους να σκέφτονται και να πράττουν κατά αυτόν τον τρόπο, είναι γνωστή σε όλους μας. Σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες σταυρώσαν τα χέρια για να συλληπιθούν τις οικογένειες των θυμάτων, ενώ είναι οι ίδιοι που είναι σύμμαχοι και εταίροι με τη Σαουδική Αραβία, η οποία χρηματοδοτεί με πάρα πολλά πετροδόλαρα όλες αυτές τις οργανώσεις ισλαμικές που έχουν ξεχυθεί και έχουν κατακλείσει την Ευρώπη. Σήμερα το χτύπημα ήταν στις Βρυξέλλες. Αύριο πού θα είναι? Θα είναι μετά το Παρίσι, θα είναι στο Όσλο, θα είναι στο Λονδίνο ή μήπως θα είναι στην Αθήνα που έχουν μαζευτεί τα εκατομμύρια των λαθρομεταναστών και δεν ξέρουμε από πού κρατάει η σκούφια του καθενός και εάν είναι ένας απλός μουσουλμάνος ή ένας φανατικός Ισλαμιστής τρομοκράτης που θέλει να ματοκυλήσει τον κόσμο όπως κάνανε σήμερα. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι πίσω από όλα αυτά. Είναι το σιωνιστικό λόμπι, είναι οι Αμερικάνοι,
οι οποίοι έχουν αιματοκυλήσει όλο τον πλανήτη, έχουν βάλει το χέρι τους σε όλους τους πολέμους που έγιναν τόσο στο Αφγανιστάν, τόσο στη Λιβύη, που έχουν καταστρέψει τον κόσμο και συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να χρηματοδοτούν και να εξοπλίζουν τον ISIS και την Αλ-Κάιντα στη Συρία, με σκοπό να ρίξουν την κυβέρνηση Άσαντ επειδή δεν τους αρέσει. Θέλουν να επιβάλλουν τη δημοκρατία τους. Τονίζω το τους, γιατί είδαμε ότι όπου έχουν βάλει το χέρι τους, αντί για δημοκρατία έχει επέρθει το χάος. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, συναγωνιστές, συναγωνίστριες. Σας χαιρετώ και εγώ από τις Βρυξέλλες, οι οποίες σήμερα ζουν μια ιδιαίτερα σοκαριστική και άκρως απογοητευτική και θλιβερή ημέρα. Επειδή είμαστε εναντίον της βίας, από όπου και αν προέρχεται αυτή, καταδικάζουμε την τρομοκρατική ενέργεια η οποία έγινε σήμερα εδώ και συλληπούμαστε τους συγγενείς των αθώων θυμάτων. Σήμερα έγινε στις Βρυξέλλες αυτό το οποίο όλοι περίμεναν, όλοι φοβόντουσαν ότι θα συμβεί, αλλά δυστυχώς κανείς δεν έκανε κάτι για να το αποτρέψει. Δηλαδή, την εκδήλωση ενός τρομοκρατικού τυφλού χτυπήματος στο όνομα ενός εξτρεμισμού θρησκευτικού. Η Ευρώπη είναι ηθικός αυτουργός αυτών των δολοφονιών που συνέβησαν σήμερα. Διότι στα πλαίσια μιας απαράδεκτης ιδεολειψίας και πολιτικού κινησμού, η οποία εκδηλωνόταν με την έκφραση «Δεν θα κάνουμε την Ευρώπη φρούριο», επέτρεψαν να εισέλθουν ανεξέλεγκτα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και πιο πολύ στην πατρίδα μας στην Ελλάδα, εκατοντάδες χιλιάδες παράνομων μεταναστών, μέσα στους οποίους υπήρχαν τρομοκράτες τζιχαντιστές, οι οποίοι σε συνεργασία με τους εδώ πυρήνες και ομοειδιάτες τους, αιματοκύλησαν την Αγγλία, την Γαλλία, το Βέλγιο σήμερα και αύριο δεν ξέρει ποιος και πού. Θύμα όλης αυτής του πολιτικού αμοραλισμού είναι και η χώρα μας, στην οποία γνωρίζετε πολύ καλά το τι συμβαίνει. Πόσα εκατομμύρια δυστυχώς λαθρομεταναστών έχουν εισέλθει σε αυτή, μέσα στους οποίους οπωσδήποτε βρίσκονται και τρομοκράτες. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτοί οι οποίοι τώρα διώκονται από τις δυνάμεις του Άσαντ στη Συρία έχουν ξυρίσει τα γένια τους και έχουν μπει στη χώρα μας περιμένοντας την εντολή να την αιματοκυλήσουν. Βεβαίως, ο ελληνικός λαός δεν θα μείνει απαθής. Και ακόμη πιο σίγουρο είναι το γεγονός ότι θα συνταχθεί με τις δυνάμεις της μόνης πολιτικής δυνάμεως η οποία εγγυάται την επιβίωση του έθνους, της Χρυσής Αυγής. Δεν θα είναι δύσκολο για αυτούς να κάνουν αυτό το οποίο έχουν διαταχθεί να κάνουν, αλλά θα είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουν την οργή του ελληνικού λαού. Ο εφιάλτης των οποίων βιώνουν ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, σε αυτή την θλιβερή ημέρα, οι πολιτικάντιδες της Ευρώπης, είναι να μην ανέβει, να μην ανέλθει η δύναμη των εθνικιστικών κομμάτων. Αυτό δεν θα το αποφύγουν, θα το ζήσουν, διότι κάθε έθνος, πολύ δε περισσότερο το δικό μας έθνος, είναι αποφασισμένο να ζήσει και θα ζήσει.